Γεια σας φίλες και φίλοι του www.thrakiotis.gr. Σήμερα βρισκόμαστε στην Ορεστιάδα, στο αθλητικό κέντρο Taekwondo Ορεστιάδα, στον ιστορικό αυτό σύλλογο που έχει βγάλει από τα σπλάχνα εδώ του συλλόγου την Ολυμπιονίκη, την Μορφωτηρόσύνου. Είναι ένα σύλλογο που τροφοδοτεί συνέχεια το ελληνικό Taekwondo και η συνέχεια που υπάρχει σε αυτό το σύλλογο είναι ο Μιχαήλ ο Βαλεζούνης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κότς, ο Χρήστος Σαπαρίδης και ο Βίρον ο Τσομακίδης, οι προπονητές του Μιχαήλ του Βαλεζούδη, όπου θα βρίσκεσαι σε λίγες μέρες στην Ισπανία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων. Συγχαρητήρια καταρχάς για την συμμετοχή. Ευχαριστώ πολύ. Να μας συστηθείς λίγο πώς ξεκίνησε το Taekwondo, ποια ήταν η αφορμή και πόσο σου στάθηκαν οι γονείς πάνω σε αυτό που εσύ έχεις επιλέξει να κάνεις. Ναι. Το Taekwondo το ξεκίνησα από μικρός. Συγκεκριμένα ο πατέρας μου και η μητέρα μου θέλανε να το αρχίσω ως αυτοάμυνα αρχικά και γενικά με βοήθησε γενικά στη ζωή μου. Πώς προπονείς κάνεις την ημέρα, την εβδομάδα? Συνήθως κάνω 2 την ημέρα ή και 3 ανάλογα το ότι είναι π.χ. τώρα για το Πανευρωπαϊκό. Ήμουνα έναν μήνα για προετοιμασία στο Καρπενήσι και στα Τρίκαλα και συνέχεια και πριν πάω και στα Τρίκαλα και στο Καρπενήσι έκανα τριπλές προπονήσεις με τον Βίρον. Αρκεί μόνο το ταλέντο, Μιχαήλ, για να κάνεις αυτό το επίπεδο? Χρειάστηκε το ταλέντο, αλλά πρέπει και να το εξασκήσει με τις προπονήσεις. Μάλιστα. Και μια που συμμετέχεις και σε πολλούς αγώνες, ας μας πεις λίγο την ήττα, πώς τη διαχειρίζεσαι και πώς διαχειρίζεσαι και την νίκη. Με την νίκη βέβαια συνεχίζω και προχωράω στον επόμενο αγώνα και με την ήττα την αντιμετωπίζω με το να συνεχίσω τις προπονήσεις ώστε την επόμενη φορά να βγάλω νίκη. Στα χνάρια σου βαδίζει και ο μικρότερος αδερφός σου, ο Γιώργος. Ναι, ο Γιώργος. Μαζί, πώς ξεκίνησε ο Γιώργος? Ο Γιώργος ξεκίνησε για να το βοηθήσει το ποδόσφαιρο. Με το ποδόσφαιρο και βλέπει και εμένα ότι κάνω προπονήσεις. Κάνει παράλληλα και ποδόσφαιρο και τα υπόλοιπα. Και ποδόσφαιρο, ναι. Και βλέπει εμένα σαν μεγαλύτερο αδερφό ότι κάνω προπονήσεις και ασχολούμαι με το Taekwondo και του αρέσει αυτό το πράγμα και ακολουθεί και αυτός. Κοτς, να πω δύο λόγια, να πεις δύο λόγια για την πορεία του αθλητή, ναι. Που τον γνωρίζει. Να πω πρώτα απ' όλα μεγάλη τιμή για την πόλη μας και για το σύλλογό μας να συμμετέχει ένας αθλητής από το χώρο του Taekwondo σε μια τόσο μεγάλη διοργάνωση, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει 1 με 3 Οκτωβρίου. Και αυτός είναι ο Βαλεζούδης, ο Μιχαήλ. Ο Μιχάλης έχει κάνει προπόνηση, έχει ψυχολογία, έχει τα προσόντα και πιστεύω ότι μπορεί να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Το εύχομαι καλή επιτυχία. Θέλω να πω επίσης ότι στο Πανευρωπαϊκό θα τον ακολουθήσει ο Τσολακίδης ο Βίρο. Γιατί για να μπορεί να. Τον Κοτσάρη έχει παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια τα οποία έχει διοργανώσει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Taekwondo. Έχει βγάλει την ειδική κάρτα και με αυτή την κάρτα θα μπορεί να τον κοτσάρει. Νομίζω ότι και εγώ είμαι πολύ περήφανος που θα τον ρίξω στα βαθιά και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει. Με μια καλή συνεργασία ταιριάζει η χημεία τους και είναι το πιο σημαντικό αυτό, να ταιριάζει η χημεία του αθλητή με αυτό που τον κοτσάρει για να μπορούν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι φίλοι σου, Μιχαήλ, θα έρθουμε και στον Βίρον, πώς το αντιμετωπίζουν αυτή την... Γιατί τώρα δεν κάνεις μόνο αθλητισμό, τώρα έρχονται και οι νίκες. Να. Πώς αντιμετωπίζουν τις διακρίσεις που έχεις? Τις διακρίσεις τις αντιμετωπίζουν κανονικά, πότε, τα πειράγματα, ναι, ο ενθουσιασμός και το χαίρονται αυτό, γιατί λένε είναι ο φίλος μου Μιχάλης αυτός και τον ξέρω. Βίρον, το γνωρίζετε πολύ καλά τον Μιχαήλ. Πώς συμπεριφέρεται στις προπονήσεις, αν είναι υπάκουος, αν είναι πειθαρχημένος? Βέβαια, άμα θες να καταφέρεις κάποια πράγματα, άμα έχεις στόχους, πρέπει να είσαι πειθαρχημένος και να προσέχεις να είσαι σοβαρός. Η προετοιμασία δεν είναι εύκολη, είναι πολύ πιεστική, θέλει πολύ χρόνο, πολλές ώρες, είναι δύσκολη. Και κύριος στόχος τώρα είναι μια διάκριση στο Πανευρωπαϊκό. Μετά από αυτό συνεχίζουμε. Έχει πολλές διοργανώσεις ακόμα, αρκετές προκρίσεις για πανευρωπαϊκά και θέλουμε και άλλες διακρίσεις. Μάλιστα, αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε, coach, πάντως βλέπω ότι αυτός ο σύλλογος είναι μεγάλος. Τι θέλω να πω,
Και εκτός από τον Μιχαήλ, συνεχίζουμε. Έχουμε και συνέχεια. Έχουμε άλλους τρεις αθλητές. Ναι. Έχουμε τον αδερφό του, τον Γιώργο. Έχουμε τον Δόμπατο Φώτη. Έχουμε και την Ασημάκη Λαμπριάννα, οι οποίοι θα πάρουν μέρος στο πανευρωπαϊκό Παμπέδων Πανκορασίδων που θα γίνει στη Γερμανία το Δεκέμβριο. Έχει ιστορία βαριά αυτός ο σύλλογος και συνεχίζει με την καλή δουλειά που κάνει να αναδεικνύει αθλητές. Και είμαι σίγουρος ότι θα φέρει και αποτελέσματα. Μιχαήλ, το έχεις καθόλου στο πίσω μέρος του μυαλού σου ότι είσαι σε ένα σύλλογο με τόσο μεγάλο ιστορικό παρελθόν? Μόρφο Δρουσίδο, Ολυμπιονίκης, αυτή άνοιξε τον δρόμο και μετά μετέπειτα Μογούτσος Νικολαίδης και το έχεις καθόλου συνειδητοποιήσει? Το έχω συνειδητοποιήσει και προσπαθώ και εγώ να καταφέρω το ίδιο.